Οι ενδείξεις της διαδερμικής νεφροστομίας λίγο πολύ τις γνωρίζουμε. Τις ξέρουμε εδώ και χρόνια. Όλοι οι ουρολόγοι δουλεύουν με νεφροστομίες και με πικτέιλ. Η οξία απόρφαξη, η πρόσβαση στο αποχετευτικό σύστημα του νεφρού για να κάνουμε μια διενέργεια κάποιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής πράξης, να κάνουμε μια εκτροπή των ούρων προς άλλη κατεύθυνση ώστε να στεγνώσουμε μια περιοχή που έχουμε για παράδειγμα ένα συρρίγγιο. Αντενδείξεις όμως είναι η αιμορραγική διάθεση, να μην θέλει ο ασθενής να κάνει την νεφροστομία και η σοβαρή υπερκαλιεμία. Πρώτο βήμα είναι να πάρουμε τη συγκατάθεση του ασθενούς. Λίγο πολύ τις γνωρίζουμε όλοι μας τις επιπλοκές που υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι έχουμε μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας σε μη διατεταμένα συστήματα και φυσικά θα πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής γιατί είναι μια διαδικασία επεμβατική που και αυτή ενέχει αρκετούς κινδύνους. Αυτό είναι μια ολόκληρη λίστα για την προετοιμασία του ασθενούς. Τη γνωρίζουμε λίγο πολύ. Σημαντικά σημεία είναι η κατάσταση πήξης που έχει ο ασθενής μας. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε με φλεβικές γραμμές. Να έχουμε πιθανότατα και μονάδες αίματος ανάλογα σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής μας σε ετοιμότητα. Η υπερκαλιεμία θα πρέπει να έχει διορθωθεί και αντιστοίχως θα πρέπει να τον έχουμε ετοιμάσει ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια ελαφρά αναισθησία ή και μέθη, ώστε να κάνουμε πιο ήπια, πιο άνετη τη διαδικασία της τοποθέτησης νεφροστομίας. Παναγιώτη, άμα έχεις ένα συμπτικό ασθενή στα εξωτερικά γιατρία, θα τον προετοιμάσεις, θα κάτσεις να τον προετοιμάσεις. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά αποφασίζουμε και βάσει των συνθήκων κινούμαστε. Ένα συμπτικό ασθενή που είναι σε συμπτικό σοκ και είναι στα εξωτερικά ιατρία, δεν θα σκεφτούμε και πολλά πράγματα. Θα μπούμε γρήγορα και αποτελεσματικά να βάλουμε μια νεφροστομία. Και από εκεί και πέρα θα ελπίζουμε να τον υποστηρίξει σωστά η ΜΕΘ και να μπορέσει να ξεφύγει τον κίνδυνο. Εντάξει, αυτό είναι το λογικότατο. Σε ό,τι αφορά τα υλικά που θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί, ο υπέρηχός μας, καλυμμένος με αντίστοιχο αποστηρωμένο κάλυμα, τα υλικά μας, η νεφροστομία, σκιαγραφικά, σύρματα, διαστολής, το αναισθητικό μας, αντισηπτικά, ό,τι χρειάζεται για να έχουμε μαζί μας και το ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Αυτές είναι οι δύο κύριες θέσεις συνήθως που τοποθετούνται οι ασθενείς για νεφροστομία. Πιθανόν υπάρχουν και μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τεχνική που κάνει κάποιος. Αυτή είναι η πλαγιοήπτια και αντίστοιχη πρινή θέση. Προσέχουμε πάντα την ακτινοπροστασία και για εμάς και για τον ασθενή μας, το C-arm κοντά στο τραχυρουργικό τραπέζι για να περιορίσουμε την ακτινοβολία. Αφού έχουμε προετοιμάσει και τον ασθενή μας, πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία της πρόσβασης. Η πρόσβαση είναι ένα πολύπλοκο, μια πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει πολύ προσεκτικά να την κατευθύνουμε ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ένα είναι να μην κάνουμε επιπλοκή και το δεύτερο είναι να καταφέρουμε με την νεφροστομία μας, είτε είναι η νεφροστομία παροχέτευσης, είτε επέμβαση στον ουρητήρα ή στον νεφρό, να μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε σωστά και ταυτόχρονα να είναι και άνετη για τον ασθενή. Σε ό,τι αφορά την ανατομία, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η νεφρική αρτηρία διακλαδίζεται σε πρόσθετο και οπίσθιο κλάδο. 30% περίπου της αιμάτωσης του νεφρού προέρχεται από τον οπίσθιο κλάδο. Γνωρίζουμε στο σημείο που η αιμάτωση από τον πρόσθετο κλάδο συνέχεται με την αιμάτωση στον οπίσθιο κλάδο. Υπάρχει επωνομαζόμενη γραμμή του Μπροντέλ, όπως περιγράφουν τουλάχιστον τα βιβλία, η οποία είναι μειωμένης αγγείωσης συγκριτικά με το υπόλοιπο νεφρό. Οι γραφέας μας λένε ότι η πρόσβαση πρέπει να γίνει σε οπίσθιο κάλυκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με διάφορες μελέτες ανατομικές που έχουν γίνει κατά καιρούς και είναι πολύ σημαντικό για το θέμα της αιμορραγίας. Αν κάνουμε πρόσβαση στον αυχένα, οι ανατομικές μελέτες, στον αυχένα του κάλικα, οι ανατομικές μελέτες έχουν δείξει ότι 26% υπάρχει κίνδυνος να τραυματίσουμε κάποιο αρτηριακό σκέλος στον άνω κάλικα, στο μέσο κάλικα κατά 23% και στον κάτω κάλικα κατά 13%. Αντιστοίχως, αν κάνουμε πρόσβαση στη θηλή, οι πιθανότητες να τραυματίσουμε κάποιο αγγείο είναι μικρές. Αυτό μας λένε οι αντίστοιχες ανατομικές μελέτες. Εμείς κάναμε μία μελέτη, την οποία συζητήσαμε πολύ επιγραμματικά και χτες. Κάναμε για την ακρίβεια δύο μελέτες κλινικές, οι οποίες όμως στηρίζονται στη διαδερμική νεφροερυθροτριψία. Για να δείξουμε ότι και να κάνει κάποιος και μία πρόσβαση στον αυχένα του κάλικα, δεν έχει διαφορά στις αιμορραγικές επιπλοκές. Αυτές οι μελέτες βέβαια δεν έχουν να κάνουν με την διαδερμική νεφροστομία, όπου έχει μικρότερη διαστολή. Οπότε πρακτικά θα χρειαζόμασταν και νέες μελέτες για να αποδείξουμε ακριβώς το ίδιο στοιχείο.
Επί της ουσίας, αυτό που ξέρουμε θα είναι ότι πρέπει να μπούμε διαμέσου του κάλικα στη διαδερμική νεφροστομία. Όμως θα έχουμε και υπόψη μας ότι βάσει των καινούριων στοιχείων και βάσει του γεγονότος ότι οι μελέτες, οι προηγούμενες ανατομικές που αναφέραμε, δεν έγιναν σε διατεταμένα συστήματα και δεν έλαβαν υπόψη την όποια διαστολή, ότι μπορεί πιθανότατα να μπορούμε να μπαίνουμε και από τον αυχήνα του κάλικα για να κάνουμε μια διαδερμική νεφροστομία. Σε ό,τι αφορά την ανατομία. Να ρωτήσω κάτι. Πόσοι κάνετε νεφροστομίες εδώ? Ωραία. Σε συμπτικό ασθενή, η νεφροστομία μπαίνει οπουδήποτε διατεταμένα ή κοιτάτε να μπείτε? Πόσοι πάνε, δηλαδή, βλέπουν τη διάταση και βάζουν την νεφροστομία σε οπίσθιο? Έχετε τον ασθενή, λοιπόν. Άρα, εδώ δεν συζητάμε. Υπάρχουν κάποιοι που εδώ πάνε μέσω της παπύλα σε ένα τέτοιο περιστατικό? Τέλειος, θα πας μέσω της παπύλα σε ένα τέτοιο περιστατικό? Εάν έρχεται στον υπέρηχο, έχει καλό. Δεν έρχεται, δεν μας πειράζει. Βασικό στόχος είναι να μπει η νεφροστομία μέσα. Ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι, πιστεύετε ότι η νεφροστομία είναι μέσω εκπαίδευσης για τα διαδερμικά μετά? Δηλαδή, την κάνετε όλοι στα τμήματά σας? Εμείς συγκεκριμένα τις νεφροστομίες στο δικό μας νοσοκομείο, τις επίγουσες, τις έχουμε προσδιορίσει και τις κάνουν επεμβατικοί ακτινολόγοι. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε, εγώ τουλάχιστον έτσι το σκεφτόμουν, δεν θέλω να έχω αυτό το επίγον συνέχεια, να ερχόμαστε μέσα στα νοσοκομεία για να μπορούμε να κάνουμε. Πόσοι κάνουν εδώ στα νοσοκομεία τους τις επίγουσες νεφροστομίες επεμβατικοί? Μάλιστα. Η επεμβατική. Μάλιστα. Άρα η πλειονότητα κάνουν οι ουρολόγοι, δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία. Συνέχισε, πάμε. Σε ό,τι αφορά την ανατομία, σημαντικό είναι να έχουμε μια αντίληψη των γύρων οργάνων που βρίσκονται γύρω από τον νεφρό. Τα γύρω όργανα είναι το έντερο. Εδώ έχουμε, για παράδειγμα, μια αξονική η οποία δείχνει οπισθονεφρικό παχύ έντερο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο, πολύ είναι σπάνιο σαν ανατομική παραλλαγή, αλλά υφίσταται. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε υπόψη μας. Άρα, ένας καλός υπέρηχος για να δούμε αν παρεμβάλλεται έντερο και επί υποψίας, καλό είναι να κάνουμε ακόμα και αξονική. Και οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε, ανάλογα με την πλευρά με την οποία μπαίνουμε, να ξέρουμε τι γίνεται με το ύπαρ και το σπλήνα. Αντιστοίχως στην περίπτωση του πνεύμονα, υπάρχει πάντα κίνδυνος για την κάκωση του πεζοκότα και αυτός ο κίνδυνος αυξάνει όσο ανεβαίνουμε στα μεσοπλεύρια διαστήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, στη 12η πλευρά, πάνω από τη 12η πλευρά, μια πρόσβαση έχει μια πιθανότητα να μας κάνει θωρακική επιπλοκή της τάξης του 1,4%. Όμως, αν πάμε πάνω από την 11η, έχουμε τεράστια διαφορά στην πιθανότητα και πάμε στο 23,1%. Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και όσο πιο χαμηλά μπορούμε να κάνουμε την πρόσβασή μας. Από τεχνικής απόψεως, ο πιο συχνός τρόπος για να μπαίνει κάποιος στην περίπτωση τοποθέτησης μιας νεφροστομίας είναι να το κάνει καθοδηγούμενη την πρόσβασή του με υπέρηχο και σε συνδυασμό στη συνέχεια, αφού έχει καταφέρει και έχει παρακεντήσει το πιελαιοκαλλικικό και έχει βάλει ένα σύρμα, να προχωρήσει σε ακτινοσκοπικό έλεγχο της υπόλοιπης διαδικασίας. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο με ένα στανταρισμένο τρόπο, όπως γίνεται στο νοσοκομείο μας η τοποθέτηση της νεφροστομίας. Το φτιάξαμε ειδικά για το Euroschool αυτό το βίντεο. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται ένας έλεγχος της περιοχής του νεφρού αρχικά πριν προχωρήσουμε στο να κάνουμε αντίστοιχα εδώ την πρόσβαση κατευθυνόμενη με υπέρηχο. Κάνουμε την παρακέντηση με τη βελόνα. Αφού τοποθετηθεί σωστά η βελόνα, σε ένα διατεταμένο σύστημα μπορούμε να δούμε ένα εκραίο και υγρό. Υπάρχει ενδεχόμενο όμως να μην μπορούμε να δούμε ένα εκραίο υγρό, οπότε σε αυτή την περίπτωση κάνουμε πάντα έναν έλεγχο με λίγο σκιαγραφικό. Αυτό το λίγο σκιαγραφικό που δώσαμε εδώ, δώσαμε λίγο περισσότερο αφού είχαμε μπει καλά μέσα και ελέγξαμε την ανατομία και του πιελοκαλικικού και αντίστοιχα του ουρητήρα. Αφού γίνει αυτός ο έλεγχος, τοποθετούμε ένα σύρμα μέσα στο πιελοκαλικικό και κατά προτίμηση προς τα κάτω προς τον ουρητήρα. Η τοποθέτηση του σύρματος δεν είναι πάντα εύκολη. Άμα δείτε εδώ, κάποιες φορές υπάρχει δυσκολία, δεν μπορεί να περάσει εύκολα το σύρμα, είναι ανάλογα με την κατάσταση και τι κόλλημα έχουμε και τοποθετούμε εκείνη τη στιγμή τη νεφροστομία. Αν ένα κόλλημα μια πέτρα ψηλά, για παράδειγμα, μπορεί να μας δημιουργήσει κάποια δυσκολία. Τελικά όμως, με κάποια προσπάθεια, με ένα καλό υδρόφιλο σύρμα, μπορούμε να καταφέρουμε να περάσουμε προς τα κάτω την πρόσβασή μας. Υδρόφιλο συνήθως. Αρχικά συμφέρει να γίνει και μία πρόσβαση με ένα πολύ λεπτό σύρμα, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολύ λεπτές βελόνες, 22G, που στην άκρη έχουν πλατίνα. Είναι πιο λεπτά αυτά, είναι 0,018 inches από το σύνθημα. Να ρωτήσω κάτι. 25. Είμαστε στα επίγοντα.
και δεν έχουμε ακτινοσκόπηση. Και έχουμε μόνο τον υπέρηχο. Και δεν έχουμε το συσκευαστικό και έχει μια μεγάλη διάταση. Θα τη βάλω την νεφροστομία χωρίς την ακτινοσκόπηση. Εντάξει, ναι, γίνεται. Θα τη βάλω. Αλλά συνήθως. Χρησιμοποιείτε όλη ακτινοσκόπηση εδώ πέρα που βάζετε νεφροστομίες. Ποιος δεν χρησιμοποιεί ακτινοσκόπηση? Εντάξει, έχεις ένα συμπτικό. Ναι, μπορεί να μπει χωρίς ακτινοσκόπηση. Εγώ βάζω χωρίς ακτινοσκόπηση. Στο κρεβάτι του αρρώστου. Αλλά νομίζω ότι ας μην το περάσουμε. Ασφάλεια. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ασφάλεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι καλό. Αλλά καλό είναι να έχουμε, έτσι. Και σίγουρα, αν το κάνουμε, θα το κάνουμε σε διατεταμένο σύστημα. Να πω κάτι τώρα, μια και διέκοψε εσύ τον Παναγιώτη. Πες μας λίγο για τον F-set και εξήγησε τι είναι, γιατί αυτό οι πιο πολλοί συνάδελφοι δεν το γνωρίζουν. Δεν ξέρω αν το είπε στην αρχή και χάσα την έναρξη της παρουσίασης. Το F-set με το σύρμα το 0018. Αυτή είναι η αγαπημένη νεφροστομία των Αμερικάνων. Αυτοί έτσι βάζουν νεφροστομία. Στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου δημοφιλής. Τι χρησιμοποιείτε εσείς? Το 0018. Αυτό. Πες πάνω. Ναι, το 0018 μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στις προσβάσεις μας που είναι από κάτω προς τα πάνω. Το ζήτημα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι το περιγράφω, το συζητάω, βλέποντας το από τα paper των Αμερικάνων. Εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιο σύρμα. Το 0018 είναι αγγειογραφικό σύρμα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ουρολογικό για τις δικές μας. Ναι. Πού χρησιμεύει? Ποιο είναι το πρόβλημα με το 0018? Δεν μιλάω για το σύρμα μόνο. Για τον F-set, μια και το είπα, είναι ένα set της Cook, ναι, το οποίο έχει βελόνα 21G. Ναι. Το σύρμα είναι 0018 και αφού το βάλεις μετά κάνεις τη διαστολή και πας στα κανονικά. Αυτό οι Αμερικάνοι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, γιατί έχει ένα πλεονέκτημα ότι και να χάσεις την παραγγέλνηση και να μην μπεις, δεν σου κάνει εξτραμαζίες. Ναι, ναι, αυτό το χρησιμοποιείς καθόλου. Το σιδιάρι, υφίσταται. Ναι. Για αυτή τη βελόνα που είπαμε 22G είναι ακριβώς. Ναι, Σταύρο. Παναγιώτη, θα ήταν ωραίο να μας πεις λίγο τα όρια που μπορούμε να τρυπήσουμε. Όχι, προς τα πάνω η πλευρά, δεξιά-αριστερά, εννοώ κεντρικά και... Το πιο σωστό είναι η πρόσβαση να γίνεται ο πιστίος της οπισθίας μασχαλιαίας γραμμής. Τώρα βέβαια, αν κάποιος έχει ένα πολύ διατεταμένο σύστημα, κάνει καλά τον υπέρηχό του, δει ότι μπορεί να το βάλει και ακόμα πιο προσθίως, μπορεί να το κάνει. Βέβαια, αυτά ισχύουν για την τοποθέτηση νεφροστομίας παροχέτευσης ή κάποιες... Όχι όμως για να κάνουμε, για παράδειγμα, μια πρόσβαση για διαδερμικό. Σε εκείνη την περίπτωση, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σαφώς πιο πίστια. Γι' αυτό δεν διαστήλουμε κιόλας και τις προσβάσεις, τις νεφροστομίες που μπορεί να έχουν βάλει, για παράδειγμα, η επεμβατική, όπως γίνεται στο νοσοκομείο μας, στο διαδερμικό. Συνήθως απλά κρατάμε την νεφροστομία και κάνουμε τη δικιά μας πρόσβαση οπισθίως. Είναι εντυπωσιακό όσοι κάνετε πρόσθετες προσβάσεις, δηλαδή σε ελαφρώς ανασηκωμένο την ασθενή, επειδή εμάς οι επεμβατικοί τέτοιες προσβάσεις κάνουν, όταν εμείς μπαίνουμε λαπαροσκοπικά να κάνουμε μια επέμβαση, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που βλέπουμε ότι αυτό περνάει μέσα από το περιτόνιο. Έτσι. Δηλαδή, κάνει έναν through-through, μπορεί να περάσει λίγο μέσα από το σπλήνα, λίγο μέσα από το σηκώτη. Θα δείξουμε για τις μερικά πράγματα. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι αυτές οι προσβάσεις, οι πρόσθετες, θέλουν τεράστια προσοχή στις διαστολές. Έτσι. Μην μπείτε σε λογική, όσοι κάνετε και supine και διαδερμικά, δηλαδή σε ανάσκελα θέση, θέλει μεγάλη προσοχή στο ότι η νεφροστομία μπορεί να είναι μέσα στο νεφρό, αλλά μπορεί να έχει περάσει διαπεριτοναϊκά. Και μετά όλο το υγρό θα φεύγει για περιτοναϊκά, όταν βάλετε την νεφροστομία. Αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Συνέχισε, Παναγιώτη. Λοιπόν, εδώ αφού έχουμε τοποθετήσει το σύρμα μας κάτω στον ουρητήρα, κάνουμε τοπική αναισθησία και στη συνέχεια πάνω από το σύρμα τοποθετούμε τον διαστολέα, ο οποίος είναι αρκετά μακρύς, τώρα εδώ έχει προχωρήσει λίγο το βίντεο, και μπαίνει και φτάνει μέχρι κάτω μέσα στον ουρητήρα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή του σύρματός μας και να βάλουμε ένα πιο σκληρό σύρμα, από το οποίο πλέον μπορούμε να περάσουμε την νεφροστομία. Και η λογική με την οποία μπαίνει το πιο σκληρό σύρμα είναι η ίδια λογική που κάνουμε και στις διαδερμικές προσβάσεις για νεφρολιθοτρυψίες. Να μην μας κάνει κίνκινγκ, να έχουμε ένα σταθερό υπόβαθρο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαστολή μας. Εδώ βλέπουμε ότι τοποθετούμε τελικά την νεφροστομία. Η νεφροστομία έχει τον αντίστοιχο μηχανισμό με τον οποίο κλειδώνει η λούπα που βρίσκεται μέσα στο πιελοκαλυγικό σύστημα. Βεβαίως, αυτό είναι η τελική εικόνα τοποθέτησης της νεφροστομίας μας στο συγκεκριμένο περιστατικό. Βλέπουμε αυτό το περιστατικό κιόλας είχε ένα ουσιαστικά μεγά ουρητήρα με πολύ μεγάλη διάταση, υπερκείμενη. Κάτω χαμηλά έχει μια μικρή πέτρα η οποία προφανώς έκανε χρονίως απόφραξη και κατέληξε εκεί το σύστημα.
όπως είπαμε, η λούπα κλειδώνει με ένα αντίστοιχο ράμα, αλλά καλό είναι να τη ράβουμε πάνω στο δέρμα, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι δεν θα μετακινηθεί, γιατί είναι μια από τις πιο συχνά προβλήματα που έχουμε με τις νεφροστομίες, ιδιαίτερα αν είναι κάποιος παχής ασθενής ή τουλάχιστον απρόσθεκτος. Είπαμε, δείξαμε ποια είναι μια στανταρισμένη τεχνική. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε διάφορα προβλήματα κατά την τοποθέτηση της νεφροστομίας και ένα από τα πιο συνήθη προβλήματα, σε εισαγωγικά, είναι ένα μη διατεταμένο σύστημα. Γιατί σε ένα διατεταμένο σύστημα μπορούμε να μπούμε με υπέρηχο, αλλά είναι σαφώς πιο τεχνικά πιο δύσκολη η πρόσβαση σε ένα μη διατεταμένο σύστημα που πρέπει να μπει η νεφροστομία για να γίνει κάποια επεμβατική διαδικασία ή παροχέτευση. Ο υπέρηχος μπορεί να μας δώσει πρόσβαση, αλλά θα χρειαστούν πολλές παρακεντήσεις και πιθανόν να είναι ανεπιτυχείς. Μπορούμε να κάνουμε όμως ενδοφλεβίως έγχυση φουροσεμίδης για να κάνουμε μια διάταση. Άλλη λύση είναι το ενδοφλέβιος και αγραφικό και να κάνουμε παρακέντηση υπό ακτινοσκόπηση. Υπάρχει μια άλλη μέθοδος που έχει περιγραφεί που είναι η διπλή παρακέντηση. Επίσης, εφόσον υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο στον οποίο πρέπει να γίνει η νεφροστομία και έχουμε καλή πρόσβαση από κάτω, να βάλουμε ουρητηρικό και να κάνουμε διαστολή με τον ουρητηρικό και να μπορέσουμε να μπούμε ακτινοσκοπικά. Και φυσικά η καθοδήγηση με τον αξονικό τομογράφο. Σε ό,τι αφορά στην παρακέντηση με τον υπέρηχο, στην περίπτωση του μη διατεταμένου συστήματος, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε αυτό που έλεγε ο κ. Γιανακόπουλος, ότι τη βελόνα των 22G. Αυτή έχει το χαρακτηριστικό ότι μπαίνουμε μέσα, κάνει θεωρητικά μικρότερη κάκωση, αλλά το σημαντικό, δίνουμε πολύ λίγο σκιαγραφικό και δεν κάνει σημαντική εξασγκίωση εφόσον δεν είμαστε μέσα. Το κύριο μας πρόβλημα όταν θα κάνουμε ένα, δύο, τρεις διαφορετικές παρακεντήσεις για να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα τέτοιο σύστημα, είναι ότι δίνοντας το σκιαγραφικό για να επιβεβαιώσουμε αν είμαστε μέσα, αυτό μπορεί να διαχυθεί πέριξ του νεφρού και στο τέλος να μην βλέπουμε τίποτα, να βλέπουμε απλά μια μαύρη εικόνα με σκιαγραφικό στην ακτινοσκόπησή μας. Η φουροσεμίδη, αν δώσουμε 40 μιλιγκράμμ μπόλους, μέσα στα επόμενα 5 με 10 λεπτά αυξάνει κατά πολύ τη διούρηση, οπότε μπορεί να κάνει μια σχετική διάταση του συστήματος που να μας διευκολύνει να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό. Άλλη λύση είναι να δώσουμε ενδοφλέβιο σκιαγραφικό μπόλους, 50 μιλιγκράμμ με πυκνότητα πάνω από 300 μιλιγκράμμ, να μπούμε και αντιστοίχως με μία βελόνα 22G για τον ίδιο λόγο που είπαμε. Εδώ είναι, το βρήκα στη βιβλιογραφία τα 30 λεπτά. Συνήθως είναι 5 με 15 λεπτά το χρονικό διάστημα το οποίο περιμένουμε για να το δούμε να απεκρίνεται σε ένα μη διατεταμένο σύστημα το σκιαγραφικό και να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε σε κάποιο βαθμό το πυελαιοκαλλικικό σύστημα για να μπούμε μέσα. Η λογική της πρόσβασης σε αυτή την περίπτωση είναι αντίστοιχη με την πρόσβαση που κάνουμε στο διαδερμικό. Ουσιαστικά θα την κάνουμε δηλαδή υπό ακτινοσκόπηση την πρόσβασή μας. Εδώ βλέπουμε ένα αντίστοιχο βίντεο που είναι μια διαδερμική πρόσβαση. Μπορούμε να το ξαναπαίξουμε το βίντεο. Παναγιώτη, σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι διατεταμένο το σύστημα και εμείς χρειάζεται να βάλουμε νεφροστομία? Δηλαδή, σε ποια περίπτωση θα χρειαστεί εγώ να βάλω νεφροστομία και να μην έχω διατεταμένο σύστημα? Υπάρχουν κάποια περιστατικά που μπορεί να χρειαστούμε να κάνουμε κάτι επεμβατικό μέσα στην πύλο ή στον ουρητήρα, που να μην, ή διαγνωστικό τουλάχιστον. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε, γιατί μας έχει τύχει περιστατικό το οποίο είχε μπρίκερ ηλαιοστομία και έχουμε υποψία ότι πιθανότητα να έχει τη συσσή στον ουρητήρα χωρίς να έχει σημαντική διάταση υπερκείμενη. Από πού θα κάνουμε την πρόσβασή μας? Είναι ένα θέμα. Έχουμε ένα αντίστοιχο, θα το δείξω αργότερα, ένα περιστατικό, το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο. Έχει σκάσει η κίστη, είχε δύο πικτέιλ μέσα για στένομα κατώτερου ρητήρα και ήρθε με μη διατεταμένο πυελοκαλλικικό σύστημα φωτερόπλευρα και πρέπει να μπουν νεφροστομίες για να στεγνώσει γιατί έκανε συρρίγγιο. Είναι ιδιαίτερα τα περιστατικά τα οποία θα χρειαστούν μια τέτοιου τύπου πρόσβαση. Και γι' αυτό είναι και σαφώς πιο σπάνια. Και είναι και πιο δύσκολα, έτσι, στη διαχείριση. Βεβαίως. Να ρωτήσω, σε περίπτωση που έχει φύγει η νεφροστομία, την έχει τραβήξει κάποιος. Έχει κάποιος νεφροστομία και την έχει τραβήξει. Μπαίνουμε πάλι το ίδιο σημείο, είπαμε πιο δίπλα. Αν είναι μέσα ακόμα η νεφροστομία σε κάποιο βαθμό και μπορούμε να εισηγούμε. Όχι, να έχει φύγει τελείως. Πρέπει να ξαναμπούμε. Να έχει φύγει τελείως. Αναγκαστικά. Εξαρτάται και πόσο καιρό μετά. Αν την έχει την νεφροστομία χρόνια, γιατί την έχει 4-5 μήνες, 6 που έχει κάνει πόρο, θα μπορούσε κανένας με ένα υδρόφυλλο σύρμα να είναι λίγο τυχερός και να μπει μέσα. Αν είναι μετά από μια μέρα, πρέπει να ξανακάνεις πρόσβαση. Είναι με το αυτό που είπατε πριν, ότι αν δεν έχει διάταση. Γιατί αυτός προφανώς δεν θα έχει διάταση. Πολλές φορές δεν έχει.
Από ό,τι έχω δει. Μια ωραία πατέντα που κάνουμε τώρα για να μην τραβάνε τις νεφροστομίες τους είναι κολλάμε σακουλάκια κολοστομίας επάνω στις νεφροστομίες. Και η νεφροστομία δηλαδή προστατεύεται και μετά ο σωλήνας παροχέτευσης. Του έχει φύγει μαζί με το σακουλάκι. Ναι, θέλω να πω ότι. Α, του φύγει μαζί με το σακουλάκι. Ναι, μου έτυχε, γι' αυτό το ρωτάω έτσι. Ναι, επίσης μια δραματική εξέλιξη την οποία πρέπει να βάλει κανείς νεφροστομία σε μη διαταμένο σύστημα είναι η ιατρογενής ρήξη του ρητήρα όταν πάμε να βάλουμε το πικτέιλ πρώτα. Δεν είναι χρόνια η διάταση και εκεί πραγματικά είναι δύσκολα πράγματα και είναι οπωσδήποτε απόλυτη ανοίξη να πει νεφροστομία. Ένα δεύτερο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Δεν άκουσα από τον συνάδελφο, ίσως να μου διέφυγε. Επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τη θέση, τόσο για τις νεφροστομίες, τη θέση του ασθενούς, όσο και για τις διαδερμικές. Αν έχετε εμπειρία με την Modified Valdivia, είναι η θέση στην οποία προτιμώ εγώ προσωπικά. Επειδή εμείς εκ των πραγμάτων δεν κάνουμε ούτε διαδερμικό κάνουμε σε θέση ύπτια, δεν έχουμε αντίστοιχη εμπειρία. Η θέση αυτή η οποία έδειξα, μοιάζει σε κάποιο βαθμό αυτή η πλάγιο ύπτια που έδειξα θέση, αλλά αυτή είναι περισσότερο η θέση που χρησιμοποιούμε εμείς στο πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Να διαχωρίσουμε τη διαδερμική πρόσβαση για χειρουργείο έτσι, και την πρόσβαση για νεφροστομία. Αυτή τη στιγμή για νεφροστομία η θέση που έδειξε ο Παναγιώτης είναι ουσιαστικά η Βαλτίβια, δηλαδή ανασηκωμένος ο ασθενής λίγο σε θέση τύπου Βαλτίβια. Εκεί δεν έχει σημασία. Δηλαδή η λογική είναι ότι όταν βάλεις ένα πικτέιλ μια νεφροστομία 8 ή 10 friends, από όπου και να πας, ξαναλέω, και από το ύπαρο να περάσεις, και από το σπλήνα να περάσεις, και μόνο από το έντερο άμα περάσεις είναι το πρόβλημα. Έτσι τα έχουμε δει αυτά, δεν έχει κάποια ουσιαστική σημασία. Στα διαδερμικά είναι μια άλλη ιστορία. Στα διαδερμικά εμείς, η εμπειρία δική μας είναι μόνο με την πρώτη θέση, η οποία μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί την προτιμούμε. Μια άλλη τεχνική, η οποία έχει προταθεί για δύσκολη πρόσβαση σε συστήματα που δεν είναι διατεταμένα, είναι η τεχνική της διπλής παρακέντησης. Κατά αυτή την τεχνική πάλι χρησιμοποιείται αυτή η βελόνα των 22G, η οποία με κάθετο προσανατολισμό, υπό ακτινοσκόπηση, προσπαθούμε, αφού έχουμε κάνει πρώτα ενδοφλέβια χωρίς σκία γραφικού, να χτυπήσουμε το πυελοκαλλικικό σύστημα σε κάποια θέση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Εφόσον έχουμε πρόσβαση και δώσουμε αυτό το λίγο σκιαγραφικό που λέγαμε, αρχικά να δούμε ότι είμαστε μέσα, τότε δίνουμε λίγο περισσότερο σκιαγραφικό, αλλά το κυριότερο δίνουμε αέρα. Περιγράφεται και με διοξείδιο του άνθρακα και με αέρα. Για μέσω αυτής της βελόνας να γίνεται διάταση του συστήματος, ώστε αυτό το σύστημα στη συνέχεια να μπορούμε να το δούμε καλύτερα στην ακτινοσκόπηση για να κάνουμε πρόσβαση υπό ακτινοσκόπηση. Εδώ βλέπετε οριακά αυτό το σύστημα το οποίο θέλουμε να μπούμε διαδερμικά. Αυτό το σύστημα έχουμε δώσει σκιαγραφικό, αλλά είναι πολύ λίγη σκιαγράφηση του. Κάθετα μπαίνει η βελόνα σε ένα σημείο το οποίο στην προκειμένη περίπτωση μάλλον είναι πύελος ή οριακά στον αφιένα της άνος καλλικικής ομάδας. Δίνουμε λίγο σκιαγραφικό να δούμε ότι είμαστε μέσα και από εκεί και πέρα προχωράμε στο να δώσουμε αέρα, ο οποίος όπως βλέπετε ο αέρας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα το σύστημα και να μπορέσουμε να μπούμε υπό ακτινοσκόπηση μέσα σε αυτό και να τοποθετήσουμε την νεφροστομία. Ένας άλλος τρόπος, ο οποίος είναι αρκετά ακριβής, αλλά απαιτεί έναν ακτινολόγο ο οποίος να κάνει sitting guided, κατευθυνόμενος δηλαδή με αξονικό προσβάσεις, είναι να γίνει σε ένα τέτοιο περιστατικό με μη διαδεδομένο σύστημα, κατευθυνόμενη με αξονικό πρόσβαση, να τοποθετηθεί στη θέση που επιθυμούμε η βελόνα και να προχωρήσουμε στο να βάλουμε την ευθύνη. Παναγιώτη, ποια είναι η κυρία ένδειξη, πότε θα πάμε δηλαδή στον επεμβατικό να του πούμε να μας κάνει κατευθυνόμενη με αξονική τομογραφία? Θα είναι μια πρόσβαση στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι το σίγουρο. Εντάξει, υπάρχουν και ανατομικές παραλλαγές, θα το δούμε και λίγο πιο μετά σε περιστατικό. Όπου αν υπάρχει ένας πυελικός νεφρός για παράδειγμα, πολύ συχνά επειδή υπάρχουν οι λούπες του εντέρου στην περιοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο με υπέρηχο να μπορέσουμε να κατευθύνουμε μια ασφαλή πρόσβαση στο νεφρό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε υποαξονικό, ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς και εφόσον και αυτό δεν γίνεται πλέον, μπαίνουμε σε τελείως διαφορετική διαδικασία στο πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Κάποιες ενδείξεις από περιστατικά που έχουν περάσει από το τμήμα και αναγκαστήκαμε να βάλουμε κάποια νεφροστομία ή αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάτι επεμβατικό και ταυτόχρονα είναι και κάποιες ενδείξεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες απλά της παροχέτευσης. Αυτές μάλλον είναι συνηθισμένες. Βλέπουμε ένα ασθένωμα, μπήκε μια νεφροστομία, κάναμε και την αντίστοιχη διαγνωστική νεφροστομογραφία.
Εδώ έχουμε ένα λίθο ο οποίος ήταν δύσκολος να έχουμε πρόσβαση από κάτω, να τοποθετήσουμε ένα πικτέιλ, οπότε η λύση ήταν να προχωρήσουμε σε μία νεφροστομία. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν σοβαρό ογκολογικό θέμα ή σοβαρά στενώματα στο κατώτερο τμήμα του ρητήρα, τα οποία είτε δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε καθόλου πικτέιλ, είτε αν το τοποθετήσουμε δεν θα λειτουργήσει καλά. Γνωρίζουμε ότι ειδικά σε όγκους οι νεφροστομίες δουλεύουν, οι ελικούς όγκους, οι ενδοκοιλιακούς όγκους που κάνουν απόφραξη στους ρητήρες, δουλεύουν καλύτερα από ότι τα πικτέιλ, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Άλλη λύση είναι που την έχουμε στο νοσοκομείο μας, είναι για χρόνιες παροχετεύσεις τέτοιων περιστατικών, όπως είπαμε, με κακοήθειες της πιέλου. Είναι να τοποθετήσουμε ένα stent ή δύο stent, το ένα δίπλα στο άλλο, μεταλλικά, ώστε να η τοποθέτηση γίνεται διαδερμικά και μπορούμε να προσφέρουμε παροχέτευση χωρίς να αναγκάζεται να αλλάζει πικτέιλ ή ακόμα να έχει νεφροστομία ο ασθενής μας. Αντίστοιχα, ένα περιστατικό, όπως είπαμε πριν, που είναι με ηλεοστομία και υπάρχει δυσκολία ή πολύ συχνά είναι πρακτικά δύνατο, δεν μπορεί να ανέβει κάποιος να μπορέσει να δει αντίστοιχο στόμιο για να ανεβάσει τα υλικά του και να παροχετεύσει το σύστημα, εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε μια νεφροστομία. Μια θεραπευτική διαδικασία, μια διαθεραπευτική τεχνική για στενώματα του ρητήρα είναι και η διαστολή με μπαλόνι, με μικρά ποσοστά επιτυχίας, το γνωρίζουμε, αλλά πολύ συχνά αυτή την κάνουμε με πρόσβαση από πάνω προς τα κάτω, με διαδερμική δηλαδή πρόσβαση, με διαδερμική νεφροστομία. Αυτό είναι κάποιες εικόνες από κάποια περιστατικά, από ένα πρωτόκολλο που τρέχουμε, που κάνουμε διαστολή με μπαλόνι πλακτιταξέλης των στενωμάτων για να μειώσουμε το ποσοστό επανασθένωσης. Σχετικά καλά αποτελέσματα περιμένουμε να τους δούμε μακροπρόθεσμα πώς πάνε. Εδώ είναι ένα περιστατικό που είχαμε πρόσφατα στην εφημερία. Αυτό το περιστατικό ήταν μια γυναίκα η οποία ήρθε στην δεξιά μου ουραβουβονική πτυχή, είχε απλά ένα απόστημα. Το ανοίγουν οι γενικοί χειρουργοί και βέβαια η γυναίκα σε κακή κατάσταση, υψηλά λευκά, πυρετούς, επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Το ανοίγουν οι γενικοί χειρουργοί και βλέπουν από μέσα να κρέουν ούρα. Η γυναίκα αυτή ήταν 75 ετών και ζει, είναι 75 ετών. CEO οθικών, έχει κάνει χειρουργείο, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία πριν 30 χρόνια. Είχε ένα ιστορικό CEO ουροδόχο και στις με μια διουρηθρική εκτομή πριν περίπου 2 χρόνια. Έπαιρνε σαλοσπύρ και ήταν και μάρτυρας του Ιεχωβά. Βλέπετε εδώ, αυτή είναι η αξονική. Θα έρθει στο ιατρείο την Τρίτη, την ξαναδούμε. Αυτή είναι η αξονική που είχαμε στην εισαγωγή, η οποία έγινε χωρίς σχιαγραφικό. Αυτό το σχιαγραφικό που βλέπετε είναι από τον ουροκαθετήρα που τοποθετήσαμε και δώσαμε σχιαγραφικό. Βλέπετε πώς εξαγειώνεται και απλώνεται. Εδώ είναι περιοχές οι οποίες είχε τα αποστήματα, είχε αμφωτερόπλευρα αποστήματα. Απλά προχωρήθηκε από τη μια μεριά, γιατί αυτό ήταν που βλέπαμε τουλάχιστον. Αντιστοίχως, βλέπετε εδώ τον αέρα και στις δύο μεριές, την επικοινωνία που έχει το σχιαγραφικό, τα συστήματά της. Τουλάχιστον στον υπέρηχο όμως μας το περιγράφανε, δεν ήταν διατεταμένο, οπότε μας έκανε ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση. Τελικά, στη γυναίκα αυτή τοποθετήσαμε νεφροστομίες. Αυτό είναι μια αντίστοιχη εξέταση που κάναμε με σκιαγραφικό. Βλέπετε εδώ ότι έχουν περάσει νεφροστομία, τουλάχιστον από τη μια μεριά από τις φωτογραφίες που έχουμε εδώ. Είχαμε μέσα και πικτέιλ αρχικά που είχαν μείνει λόγω των στενωμάτων των παλαιότερων που είχε και τα άλλαζε τακτικά. Να σε διακόψω λίγο. Απλώς από περιέργεια. Η νεφροστομία σας το τσάκλειτωσε το έντερο εκεί. Γιατί πάτε τόσο μπροστά? Δηλαδή, κοίταξε πόσο χώρο έχεις πίσω. Γιατί τόσο μπροστά? Υπάρχει λόγος που πάτε τόσο μπροστά? Αυτό ήταν, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είχαν κάποιο συγκεκριμένο θέμα επεμβατική ακτινολόγια. Αυτές βάλανε επεμβατική ακτινολόγια, όπως βάζουμε πάντα. Και εγώ το είχα δει αυτό, αλλά δεν είχαμε θέμα τελικά. Δηλαδή, δεν είναι ο πίσω στο νεφρικό κόλλο και εδώ παραλίγο. Μου κάνει εντύπωση ότι ο χώρος είναι τεράστιος. Ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι η πρόσβαση κάποιες φορές μπορεί να γίνει πιο μπροστά. Και σε αυτή την περίπτωση είναι και επικίνδυνο για να κάνεις οτιδήποτε άλλο μας. Η λογική, συγγνώμη Παναγιώτη, είναι επειδή ήταν άμφο οι νεφροστομίες, υποθέτω, έτσι, δεν ανυψώσανε τόσο καλά πολύ την ασθενή και τοποθετήσανε στο πλάι, κατάλαβα. Αυτό μπορεί. Αυτό το περιστατικό είναι κάποιο από τα ελάχιστα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, το οποίο δείχνει χαρακτηριστικά τους πιελικούς νεφρούς, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι στην πρόσβασή τους. Μάλιστα, υπήρχε και άλλο ένα, αλλά αυτό είχε αναφερόταν σε διαδερμική νεφρολιθοτριψία που έγινε.
η οποία έγινε η καθοδήγηση, έγινε πλέον λαπαροσκοπικά για να μπορέσει κάποιος να κάνει την πρόσβαση στο νεφρό και να σπάσουν κάποιες πέτρες που βρισκόντουσαν μέσα στο σύστημα. Βλέπουμε το πόσο διαταταμένο είναι το σύστημα. Αυτό οφειλόταν σε στένωση πυελαιολουργητηρικής συμβολής. Αυτό το σύστημα για να μπορέσει κάποιος να κάνει πρόσβαση, από ό,τι λέγανε οι συνάδελφοι, υπήρχαν οι αντίστοιχες έλκες του εντέρου, οι οποίες δημιουργήσαν πρόβλημα στο να μπορέσει κάποιος να έχει μια ασφαλή πρόσβαση. Γι' αυτό το κάνανε υπό καθοδήγηση με αξονικό. Είπαμε κάποια πράγματα που αφορούν και την τεχνική, είπαμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τις ενδείξεις και τα περιστατικά που μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά καιρούς, δύσκολα περιστατικά με νεφροστομίες. Βλέπουμε τώρα όμως και τις αντίστοιχες επιπλοκές που μπορεί να γίνουν και μπορεί να γίνουν και από πολύ απλά περιστατικά. Το ένα είναι μια οξία αιμορραγία, όπως βλέπετε εδώ, με σημαντικό πιστοπεριτοναϊκό αιμάτωμα. Τι κάνω τότε εδώ, τι θα κάνω εδώ. Πήγα να βάλω νεφροστομία, έκανα αυτή την εικόνα. Πώς θα τον παραχαιτεύσω αυτό το νεφρό? Αυτό συνήθως το αφήνουμε, το πάμε συντηρητικά, να επιπομματιστεί από μόνο του. Τον παρακολουθούμε τον ασθενή. Ναι, δηλαδή έχει την νεφροστομία μέσα. Από εκεί και πέρα θα μπορούμε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι πιο ελάχιστα επεμβατικό και να μην μπούμε σε χειρουργική αντιμετώπιση, να κάνουμε μια αγγειογραφία και να κάνουμε ένα CT αγγειογραφία, να δούμε αν υπάρχει κάποιο κλάδο ο οποίο ματώνει και να κάνουμε μετά ένα εκλεκτικό αγγειογραφικό εμβολισμό. Αλλιώς, συνήθως βέβαια αυτά είναι στη δυτική αντιμετώπιση τους. Είναι αντίστοιχο με τις νεφρικές κακώσεις. Αν ματώσει, το παρακολουθούμε συντηρητικά και δεν επεμβαίνουμε. Δεν είναι τόσο μεγάλη κάκωση που μπορεί να έχει αυτό. Ένα σημείο που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας είναι την καθυστερημένη αιμορραγία που μπορεί να οφείλεται είτε στην παρουσία αρτηριοφλεβόντους επικοινωνίας είτε σε αρτηριακό ψευδοανεύρισμα. Αυτά γίνονται στη διαδικασία της πρόσβασής μας, αυτές οι κακώσεις. Και η αντιμετώπιση τους κυρίως είναι ο εκλεκτικός αγγειογραφικός εμβολισμός. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από περιστατικά τα οποία είχαν, εδώ είναι ένα ψευδοανεύρισμα, το βλέπετε, το οποίο στη συνέχεια εμβολίστηκε, η κόπη και η αιμάτωσή του. Και εδώ είναι η αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, η οποία στη συνέχεια αντιστοίχως εμβολίστηκε. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι συνήθως στο ψευδοανεύρισμα η αιματουρία είναι διαλείπουσα. Η αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία συνήθως δίνει πιο παρατεταμένη αιμορραγία. Οπότε, ανάλογα με την αιματουρία που έχει ο ασθενής μας, μπορεί να έχουμε και μια αδρή αντίληψη του τι μπορεί να έχει. Αυτό είναι από δικό μας περιστατικό μετά από διαδερμική νεφρολιθοτριψία, δεν είναι από απλή διαδερμική. Παναγιώτη, έχετε δει αρτηριοφλεβώδη ή ψευδοανεύρισμα σε ασθενή μετά από απλή παροχετευτική νεφροστομία? Ναι. Έχετε δει? Ναι, ναι. Γιατί η δική μου εντύπωση είναι ότι. Εγώ δεν έχω δει ποτέ ότι όταν θα συμβεί, συνήθως συμβαίνει στις διαδερμικές επεμβάσεις, δηλαδή στις νυχτοδρυψίες. Σε νεφροστομία δεν έχω δει σχεδόν ποτέ. Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Και το περίεργο, ξέρετε ποιο είναι, και έχω απορία γι' αυτό. Γιατί ουσιαστικά την αρτηριοφλεβώδη, το ψευδοανεύρισμα, την κάνει παρακέντηση με τη βελόνα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό και το είπα. Ξέρεις, και κάνει διαστολή. Το κάνει διαστολή και κίνηση του νεφροσκοπίου μέσα. Μάλιστα. Okay, και πάντως, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Αυτό που λες. Εγώ θα ήθελα να το πω αυτό, ότι δηλαδή στις νεφροστομίες, απλές παροχετευτικές, δεν έχω δει ποτέ αυτή την επιπλοκή. Στις διαδερμικές λιοδρυψίες, δυστυχώς, ναι. Υφίσταται όμως. Υπάρχουν. Δηλαδή, πες ότι με την πρώτη δεν το πετυχαίνεις. Τη δεύτερη, ξανά τη συμπάς. Πόσες φορές, ας πούμε, συνήθως σταματάτε? Αν είσαι με 18 βελόνα, που πάμε στα διαδερμικά, να ξέρεις ότι κάθε βουτιά που κάνεις το τσιμπάει. Γι' αυτό κιόλας οι περισσότεροι χρησιμοποιούν και επεμβατική, είναι, δεν ξέρω τι χρησιμοποιούν εδώ οι συνάδελφοι, αλλά επεμβατική χρησιμοποιούν τις 20 και τις 21. Γιατί αυτές, όσες φορές και να το τρυπήσεις, κάνεις τραύμα, αλλά είναι πολύ πολύ πιο ήπιο. Έτσι. Δεν ξέρω, ποιοι χρησιμοποιούν 21G, 22G βελόνα εδώ πέρα? Όλοι οι άλλοι 18? Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από τους επεμβατικούς. Στο διαδερμικό, οι γραφές τουλάχιστον μέσα λένε ότι αν κάνεις πάνω από 7, πάντσους, έχεις πολύ μεγάλη αύξηση της πιθανότητας να κάνεις αιμορραγία και να κάνεις κάποια κάκωση αγγείου. Αυτή μια μελέτη είναι από τους Γάλλους πριν από χρόνια. Μια μελέτη που έβαλε το 7 σαν όριο. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου έχει συμβεί στη δεύτερη παρακέντηση. Αλλά δεν θέλαμε να ακούσουμε ένα νούμερο. Ωραία, σωστό. Έχει και τεράστια σημασία η βελόνα όμως. Δηλαδή με τις 18 να πας και κάνεις 7 τσιμπήματα, εντάξει, θα τα δει ανάποδα. Απλώς εγώ ήθελα να το πω αυτό για την νεφροστομία και να μην υπάρχει ο φόβος. Συνήθως δεν το συναντήσουν. Αυτό είναι το. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τον όγκο των περιστατικών βλέπεις και αυτές τις σπάνιες επιπλοκές. Παναγιώτη, συνέχισε και κλείνε σιγά σιγά.
Το υποκάψιο αιμάτωμα. Το υποκάψιο αιμάτωμα είναι πολύ πιο συχνό. Πιθανότατα είναι πολύ μεγάλο ποσοστό των περιστατικών που κάνουν κάποιο μικρό υποκάψιο αιμάτωμα. Συνήθως δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό παρά μόνο αν είναι αρκετά μεγάλο. Η κακώση των γύρω οργάνων, όπως είπαμε, είναι ένα θέμα. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό, στο οποίο, όπως βλέπετε, κανονικότητα εδώ είναι το έντερο. Έχει περάσει η νεφροστομία από μπροστά. Πιθανότατα λόγω του ότι κάνανε πολύ πρόστια πρόσβαση, αν και δεν το βλέπω εδώ όπως είναι. Είναι κάτι που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Και φυσικά έχουμε και τις κακώσεις του ύπατος και του σπληνός, ανάλογα με το ποια πλευρά παρακεντούμε. Σημαντικός, είπαμε, ο υπέρηχος κατά την παρακέντηση. Τροποποιούμε τη θέση πρόσβασης ανάλογα με αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνήθως αυτή η κάκωση, όπως αυτή που είδαμε που περνούσε μέσα από το ύπαρ, η νεφροστομία, δεν χρειάζεται απαραίτητα να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Θέλει στενή παρακολούθηση ο ασθενής. Εφόσον συνεχίζει όμως να αματώνει, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επέμβουμε. Οι κακώσεις του σπληνός χρειάζονται πολύ πιο συχνά χειρουργική αντιμετώπιση από ότι οι αντίστοιχες κακώσεις του ύπατος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Εγώ ένα σχόλιο θέλω μόνο να κάνω και θέλω τη γνώμη σου σε αυτό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε όλοι τις νεφροστομίες πικτέιλ, τους έσω-έξω καθετήρες, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτοί που μπαίνουν μέσα σαν νεφροστομίες και συνεχίζουν σαν πικτέιλ προς τα κάτω. Πότε τους χρησιμοποιούμε αυτούς και ποια είναι η σωστή. Γιατί τους χρησιμοποιούμε και γιατί δεν είναι και ευρέως γνωστοί, ας πούμε, στους ουρολόγους. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους καθετήρες. Για παράδειγμα, το περιστατικό εκείνο που δείξαμε, που είχε τα αντίστοιχα πιελικά αποστήματα που κάνανε το σιρίγγιο. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει, εμείς είχαμε τα πικτέιλ μέσα, τα οποία τα εκμεταλλευτήκαμε, αλλά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα έσω-έξω καθετήρα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ό,τι πίον και συλλογή υπάρχει στην περιοχή, αυτοί οι καθετήρες έχουν τη δυνατότητα και από την κίστη και από την πίελο να τραβάνε προς τα πάνω, προς τις νεφροστομίες και να τα παροχετεύουν όλα. Η γυναίκα, η συγκεκριμένη, όταν τις βάλαμε τις νεφροστομίες, αφήνοντας επίτηδες τα πικτέιλ μέσα, άρχιζε τις επόμενες ώρες, έβγαζε κανονικότατα πίον και από τις δύο νεφροστομίες. Δεν παροχέτευε τόσο καλά ο καθετήρας της, όσο αντιστοίχως οι δύο νεφροστομίες. Σε αυτά τα περιστατικά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Επίσης, είναι χρήσιμα σε περιστατικά που θέλουμε να διατηρήσουμε μια πρόσβαση και ταυτόχρονα πιθανότητα να έχουμε και μια πρόσβαση και προς τα κάτω. Όπως είναι το περιστατικό με την ηλιοκίστη. Έχουμε τοποθετήσει τον αντίστοιχο έσω-έξω καθετήρα. Οπότε μπορούμε αυτό τον έσω-έξω καθετήρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή, ένα πικτέιλ, να το αλλάξουμε σε πικτέιλ μετά την νεφροστομία του, να μπούμε από τη ηλιοκίστη και να το τραβήξουμε και να βάλουμε ένα σύρμα. Άλλο που κάνουμε σε αυτά τα περιστατικά, ειδικά με τις ηλιοκίστες, είναι ότι τον έσω-έξω καθετήρα τον βάζουμε ανάστροφα. Δηλαδή, εκεί που θα είχαμε, από τη στιγμή που έχουμε βέβαια πετύχει πρόσβαση στον ουρητήρα, εκεί που θα το είχαμε την νεφροστομία να βγαίνει προς τα πάνω στη ράχη του. Αυτό που κάνουμε είναι στην αλλαγή του καθετήρα, κάνουμε το αντίστροφο. Βάζουμε ένα σύρμα ουσιαστικά από κάτω, διαμέσου της ηλιοστομίας και ανεβάζουμε την κάτω μεριά του έσω-έξω καθετήρα, σαν λέμε την κάτω λούπα του πικτέιλ, την ανεβάζουμε στο νεφρό και μετά στη συνέχεια η δεύτερη λούπα βρίσκεται μέσα στην ηλιοστομία. Και το άκρο της νεφροστομίας έρχεται έξω από την ηλιοστομία, οπότε αλλάζει πικτέιλ πολύ εύκολα πλέον. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ερώτημα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.